κόμμα που έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, αλλά ταυτόχρονα μια διαπλοκή έντονη με εγκληματικές δράσεις, με ρατσιστική βία, με εγκληματική οργάνωση σε τελευταία ανάλυση. Είναι μια σύνθετη περίπτωση και επομένως οποιοδήποτε πρέπει να το αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα αυτό. Εμείς ψηφίσαμε και νομίζω σωστά υπέρ της άρσης ασυλίας. Είχατε αλλά μερικές διαφοροποίησεις. Βεβαίως, βεβαίως. Σημαντικές διαφοροποίησεις. Να σας πω κάτι. Δηλαδή ο κύριος Μέλλος. Να σας πω κάτι. Εγώ ήμουν πριν από μερικές μέρες. Κωνσταντοπούλου. Να σας πω κάτι χωρίς ονόματα. Ήμουν όπως είμαστε καλή ώρα. Στελέχη σημαντικά. Λοιπόν, θα σας πω. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ήμουν όπως καλή ώρα είμαστε τώρα και δεξιά μου ήταν υπουργός της παρούσης κυβέρνησης. Και στη συζήτηση εκτός κάμερα είπε το εξής. Λέγοντας περί μεθόδευση. Βεβαίως ήταν μεθόδευση. Δηλαδή, τώρα δεν σωστό δηλαδή, που κάνετε, δηλαδή, τι μεθόδευση είναι, μη μεθόδευση. Όταν λέω μεθόδευση εννοώ ότι έχει πλευρές προβληματικές. Τι τύπου, νομικά. Νομικά. Δεν στηρίζεται νομικά, δηλαδή νομικά. Έχει πλευρές. Λέω, εγώ δεν είμαι νομικός. Όχι, λέω τώρα. Γι' αυτό άκουσα με πολύ προσοχή ιδιαίτερα τους ανθρώπους τους δικούς μας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σχέση την με τα νομικά. Και την κυρία οι οποίοι είχαν και τις επιφυλάξεις που λέτε. Ποιοι είχαν τις επιφυλάξεις? Αυτοί οι δύο. Αυτοί, και ο Μανώλης ο Γλέος Γάλλων. Αυτοί που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα συνταγματικά. Με τα... Τι λέω εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση για μας πρέσβευσε κύρια το πολιτικό. Το πολιτικό. Όχι η τεκμηρίωση η νομική. Να εξηγούμε. Κατά τα δικαστήρια. Να είμαστε σαφείς. Το πολιτικό. Και ισχυρίζουμε ότι κάναμε πάρα πολύ καλά, γιατί σήμερα. Θα πω και κάτι πάλι ελευθεριάζοντας φραστικά. Αν δεν το κάναμε, δεν θα συζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα ξεσκεπάζαμε το βασικό που είναι η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και η μέχρι μια στιγμή ασυλία από τη μεριά της κυβέρνησης. Γιατί χρειάστηκε να δολοφονηθεί το παλικάρι ο Παύλος ο Φίσας, ο αδικοχαμένος στο Κερατσίνι, για να ξυπνήσει σε εισαγωγικά η κυβέρνηση και να πάει τις δικογραφίες που τις είχε στα συρτάρια μέχρι τη στιγμή να τις πάει στη δικαιοσύνη. Γιατί κατηγορίες, καταγγελίες ή γεγονότα, δεν είμαι αστυνομία, περί ξυλοδαρμών, βίας, ακόμα και δολοφονιών υπήρχαν πριν. Αλλά μέχρι τότε η κυβέρνηση κόφευε, τη βόλευε. Όταν σκοτώθηκε το παλικάρι, δυστυχώς δολοφονήθηκε από τον άλλο με τη μαχαιριά, τότε τα έβγαλε. Καλά έκανε, έστω και τότε. Έστω και τότε. Εγώ επαναλαμβάνω. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, κόμμα εγκληματική οργάνωση, μια ιδιόμορφη περίπτωση. Και εμείς νομίζω κάναμε πάρα πολύ καλά που μιλήσαμε υπέρ της άρσης ασυλίας. Εύλογες είναι να υπάρχουν και άλλες πλευρές. Είναι πολύ εύλογες και πιστεύω υπάρχουν παντού. Εμείς είμαστε αυτοί. Αυτό που λέει τώρα σας απασχολεί για τη λειτουργία της Βουλής και την πλειοψηφία. Τα πάντα μας ενδιαφέρουν. Όχι, σας ενδιαφέρουν. Γι' αυτό υπάρχει δίκιο σε κάτι που λέχθηκε προηγούμενα. Ότι υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να βρεθούν τρόποι. Όχι, μάλλον όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να εκφράζεται η πλευρά κόμμα και εκλεγμένη από την πλευρά των. Ακόμα και αν είναι στη φυλακή. Ακόμα και εκεί. Βεβαίως και εκεί. Βεβαίως και εκεί. Σε παλιότερες περιόδους. Τώρα δεν θέλω να κάνω παρομοιώσεις. Να κάνετε μια σύγκριση. Ένα λεπτό, κύριε Γυρίζη. Λέω ότι σε παλιότερες περιπτώσεις, χωρίς φυσικά να υπάρχει καμία αντιστοιχία, εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό σε εκλογές και μάλιστα πολύ δύσκολες, αμέσως μετά τον εμφύλιο, απελευθερώνονται από τη φυλακή που ήταν κρατούμενοι. Μετά τις, επειδή μετά θα μπορούσε να δεν έχει καμιά σχέση να εξηγούμαστε. Μην βγει καμιά μονταζιέρα αύριο τώρα και μου κόψει, μου ράψει. Κάνα τύπωσε και μου βγάλει τι λέω. Έτσι. Γιατί έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό από διάφορους ραδιοτσόκαρο, όπως λέγεται εκείνο κλπ. Λοιπόν, εντάξει, να εξηγούμαστε. Αλλά λέω ότι τα ζητήματα αυτά θέλουν αντιμετώπιση γιατί υπάρχει ένα αίσθημα του κόσμου. Δεν πρέπει να κάνουμε ήρωες τους τύπους τους εγκληματίες Χρυσής Αυγής, να τους βάλουμε εκεί που τους αρμόζει. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Αυγιανάκη. Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν διώκεται το κόμμα.